καθημερινό φαινόμενο τείνουν να γίνουν οι ρευματοκλοπές. Στην Ελλάδα του 2022 οι ρευματοκλοπές έχουν μετατραπεί σε επιδημία, αφού όλο και περισσότεροι στο πέρασμα του χρόνου παρανομούν για να κερδίσουν χρήμα. Οι υποθέσεις είναι πάρα πολλές που φτάνουν στο ακροατήριο. Τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουν αυξηθεί δραματικά. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο δημιουργεί προβλήματα και στην ΔΔΕ και στους εκάστοτε παρόχους της ΔΕΗ για από αυτούς που κλέβουν ρεύμα. Υπάρχει μετά και τεράστιο πρόβλημα με την αύξηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συνακόλουθα των λογαριασμών που φτάνουν στα σπίτια. Έτσι λοιπόν, πολλοί καταφεύγουν στο να παρακάμπνουν τους μετρητές, με αποτέλεσμα μετά από ελέγχους να οδηγούνται στο δικαστήριο. Δεκάδες έχουν συρθεί στα δικαστήρια, κάποιοι έχουν καταδικαστεί, αλλά ποτέ και κανείς δεν ονοματίζει το δράστη της ρευματοκλοπής. Ποιος είναι αυτός? Συνήθως κάποιος τεχνικός, ηλεκτρολόγος και κάποιες φορές και συνεργαζόμενος με τον πάροχο του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι αυτός που γνωρίζει καλά τι μπορεί να κάνει και βάζει το περιβόητο σφουγγαράκι έτσι ώστε να κάνει την ρευματοκλοπή. Υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα όσον αφορά τη ρευματοκλοπή. Όντως, καθημερινά στα δικαστήρια έχουμε πολλές υποθέσεις ρευματοκλοπών. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ο κόσμος καταρχάς δεν έχει να πληρώσει. Ο ΔΔΕ έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την καταπολέμηση του φαινομένου και τον εντοπισμό των παραβατών, ενώ η αποτελεσματικότητα των ενεργειών και δράσεων της εταιρείας αντανακλάται ενεργώς στα στοιχεία του πλήθους.